τις αποκαλύψεις και τις καταγγελίες, ότι η πραγματικά βαρύνουσα καταγγελία που έρχεται αυτές τις ημέρες είναι η διεξαγωγή της Γενικής Πανελλαδικής Απεργίας μεθαύριο, που γίνεται με απόφαση και της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΔΗ και έχει πρωταγωνιστές το σύνολο των κοινωνικών στρωμάτων που έχουν γονατίσει και που θέλουν να δώσουν μια ισχυρή κοινωνική απάντηση, ένα μήνυμα στη συγκυβέρνηση που είναι πολύ μεγαλύτερη σημασίας και άμεσα και μεσοπρόθεσμα σε σχέση με άλλες καταγγελίες που και αυτές πρέπει να διερευνηθούν, όπως είπαμε. Αυτή η μαζική λαϊκή αγωνιστική απάντηση έχει κύριο χαρακτηριστικό της το ενωτικό στοιχείο, όσο και αν δεν το βλέπει ο κύριος Μαρούπας, και στην πραγματικότητα αυτή η απάντηση είναι αυτή που περιμένει να δώσει και πολιτική όθηση, γιατί στην πραγματικότητα, ξέρετε, μπορεί να είναι σήμερα η αποστολή της κυβέρνησης, της συγκυβέρνησης στο Παρίσι και να φέρνει τα αποτελέσματα που σίγουρα αυτά θα είναι, τα ξέρουμε. Ένα νέο μνημόνιο θα φέρει με όποια συσκευασία, και επένδυση. Έτσι φαίνεται. Αλλά η ελπίδα, η πολιτική, ξαναλέω, για την κοινωνία και με τις πολιτικές ενέργειες θα προκύψει με ανατροπή αυτής της συγκυβέρνησης. Δημοκρατική ανατροπή με εκλογές, αν δεν κάνω λάθος, και το ΚΚΕ λέει ότι δεν θα ψηφίσει πρόεδρο. Ναι. Έτσι έχει δηλώσει. Συνεπώς, με όλους τους τρόπους κοινωνικούς, αγωνιστικούς, κινηματικούς και με όσους και με την κυρία Τζάκρη διαχωρίζει τη θέση της από το παρελθόν και κινείται θετικά προς το αύριο, ανατρέποντας μια πολιτική, απαράδεκτη πολιτική που δυστυχώς φοβάμαι. Δυστυχώς φοβάμαι ότι ο Περισσός, η ηγεσία του Περισσού, παρά τη βούληση του κόσμου και της κοινωνίας, είναι αγκυλωμένος σε πρακτικές και αντιμετωπίσεις που κάθε άλλο έχουν ενωτικά χαρακτηριστικά. Εμείς είμαστε μετά της αγαπητής. Και κυρίως ίσως βολεύουν και τη συγκυβέρνηση. Μόνο που ο λαός δεν είναι μαζί σας. Και τη συκοφαντία. Μόνο που ο λαός δεν είναι μαζί σας. Ο λαός είναι κάπου αλλού. Το μέτωπο είναι η συγκυβέρνηση. Το ξεχνάτε αυτό, το ξεχνάτε. Η συγκυβέρνηση, εγώ το ξεχνάω. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ.